νέα στοιχεία προκύπτουν για την εμψυχρό δολοφονία του τοπογράφου στο ψυχικό, καθώς οι αρχές Παναγιώτη Σπυρόπουλε εντόπισαν ύποπτε συναλλαγές στους τραπεζικούς λογαριασμούς του κατηγορούμενου εκτελεστή. Ναι, Μάρκο, πολλά και τακτικά εμβάσματα τη τάξη των 100 και 200 χιλιάδων ευρώ από πολλέ εταιρείε, οι περισσότερε από τι οποίε υπαρκτέ αλλά και κάποιε ανύπακτε, εντοπίστηκαν στι κοινεί των λογαριασμών ανύπακτη βέβαια εταιρεία, σκαπτικών μηχανημάτων και χωματουργικών εργασιών του 44 χρονου προφλεξμένου για τη δολοφονία του 54 χρονου τοπογράφου Παραγιώτη Στάθη στον Εψυχικό τον περασμένο Ιούλιο. Από την σχετική έρευνα και παράλληλη βέβαια, να σου πω, Μάρκο, πολλών υπηρεσιών, προέκυψαν σε χρόνο αρκετά προγενέστερο τη δολοφονία του τοπογράφου, ύποπτε τη σε λογαριασμού τη εταιρεία του κατηγορουμένου. Εμφανίζονται λοιπόν τακτικά εμβάσματα αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, όπως είπαμε, από πολλέ εταιρείε, χωρί προ το παρόν κάποια από αυτά να μπορούν να ταυτιστούν, θα σου έλεγα, ω πιθανέ αμοιβέ συμβολίων θανάτου. Οι περισσότερε από τι εταιρείε που καταθέτουν χρήματα σε λογαριασμό τη εταιρεία του κατηγορουμένου είναι υπακτέ, ωστόσο είναι ομιχλώδε το τοπίο Μάρκο των μελών των διοικητικών συμβουλίων και νομικών εκπροσώπων, καθώ φαίνεται πω είναι είτε αχυράνθρωποι είτε αόρατοι ή με στοιχεία ταυτότητα που είναι ανύπακτα. Στελέχη των διοικητικών αρχών Εξετάζουν αν πίσω από αυτέ τι εταιρείε βρίσκονται πρόσωπα που είναι ύποπτα για ηθική αυτοργία τη δολοφονία του τοπογράφου ή δραστηριοποιούνται στη Μήκονο και άλλα νησιά των Κυκλάδων. Κάποιε άλλε εταιρείε είναι ανύπακτες, με έδρε, διευθύνσει, στι οποίε δεν παρουσιάζεται καμία επαγγελματική δραστηριότητα. Αρμόδιε πηγέ ενημέρωση σημειώνουν ότι οι περισσότερε από αυτέ τι εταιρείε που κατέθεσαν χρηματικά ποσά στου οργανισμού τη εταιρεία του κατηγορουμένου εκτελεστή φέρεται να δραστηριοποιούνται συγγνώμη, σε κατασκευασικέ δραστηριότητε. Σε ευχαριστούμε Παναγιώτη Σπυρόπουλε.